Έτσι. Για να δούμε όμως εδώ οι συμπατριώτες μας, οι Κύπροι, τι απάντησαν για τη μέρα αυτή. Ναι, βέβαια. Παρακαλώ. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Φυσικά και γιορτάζω. Είμαι πολύ ερωτευμένη με τις κόρες μου. Δώρο παίρνουμε εκείνη τη μέρα. Βεβαίως. Πολλά φυγιά, αγκαλίτσες. Αγίου Βαλεντίνου γιορτάζετε? Όχι. Νομίζω μετά από 17 χρόνια σχέσεις και γάμου, να τα αφήσουμε για τις πιο μικρές ηλικίες, νομίζω. Άρα ούτε δώρο, τίποτα. Δώρο στην κόρη μου, νομίζω. Είναι που είναι ο έρωτας μου. Τώρα παίρνω γλυκά σε σχήμα καρδίας για να τρώμε όλοι. Δεν ασχολήθηκα καμιά φορά. Ούτε ένα άλλο λόγο. Η γυναίκα μου και χωρίς το βαρέτσι. Τι πρέπει να το Άγιο Βαλεντίνο, έτσι πάρω δώρο δηλαδή. Α, άρα παίρνετε πιο άλλες φορές. Άλλες φορές, γιατί είναι που το Άγιο Βαλεντίνο, δεν κατάλαβα. Εντάξει, δεν παίρνετε ούτε ένα δώρο. Ούτε παίρνω, ούτε θέλω να δώσω. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Είμαστε έναν τρόγιο, 48 χρόνια, έτσι να δίνουμε ένα Άγιο Βαλεντίνο. Εντάξει, έντυσε πιάτε ποτέ δώρο. Κάποτε. Κάποτε, ναι. Άμα αντύχει, ναι, αλλά... Δωράκι παίρνετε? Αρκετές φορές, ναι. Αλήθεια, ναι. Λουλούδια τι παίρνετε? Λουλούδια ή κάτι άλλο. Αγίου Βαλεντίνου γιορτάζετε? Ναι, γιορτάζω, αγάπη μου, τώρα γέρασα. Παίρνετε δώρο, επέρνασες? Επέρναμε ο σύζυγός μου, βέβαια. Τι δώρα? 30 φύλλα, μια φορά μου έφερε μια καραμέλα που γράφει I love you. Αλλά χρόνια ολόκληρα γιορτάζαμε, γιατί εγώ ήρθα από την Αγγλία και ο σύζυγός μου, οπότε ξέραμε το πριν την Κύπρο. Υπέροχοι όλοι τους, υπέροχοι. Σας ευχαριστούμε που μιλήσατε καταρχάς στην Δήμητρα μας, στην κάμερα της εκπομπής μας.